Να ξεκινήσουμε, κύριε Υπουργέ, με το 800, λοιπόν. Πότε θα δοθούν αυτά τα χρήματα? Λέτε το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου, αν έχετε ακριβή ημερομηνία, και μετά να δούμε και τα υπόλοιπα στη σειρά. Ξεκινάω, κυρία Μαυραγάνη, για να το κάνω πιο αναλυτικό, να το καταλάβει ο κόσμος. Σήμερα έχουμε δύο κατηγορίες επιχειρήσεων. Mm-hmm. Οι επιχειρήσεις οι οποίες με διοικητική εντολή από εμάς, δηλαδή εδώ και καιρό, ή μόλις χθες προχθές αναστήλαμε τη λειτουργία τους. Άρα λοιπόν όλος ο κόσμος ο οποίος βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα αυτών των επιχειρήσεων θα πάρει τα 800 ευρώ μέχρι τέλος Απριλίου. Και αυτό που εξαγγείλαμε χθες μετά το διάγγελμα και του Πρωθυπουργού, οι τρεις υπουργοί, ότι ακόμα και οι λειτουργούς της επιχείρησης, αλλά που ο τζίρος τους μειώθηκε διαμέσου των ΚΑΔ που αξιολογεί στην άσκηση που κάνει το Υπουργείο Οικονομικών, μπορούν τους εργαζόμενους τους να τους βάλουν σε καθεστώς αναστολής εργασίας. Σύμβαση εργασίας. Γιατί αυτό, κυρία Μαυραγάνη, ρωτάνε πολλοί? Γιατί πολύ απλά την επόμενη μέρα θέλουμε να έχουμε ζωντανές επιχειρήσεις. Δεν θα υπάρξουν θέσεις εργασίας αν οι επιχειρήσεις βάλουν λουκέτο. Άρα, για αυτές λοιπόν τις επιχειρήσεις έρχεται η πολιτεία και τι λέει? Για να μειώσω το μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος, έρχομαι ως κράτος, ως πολιτεία και αναλαμβάνω πρώτον την πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών όλων αυτών των εργαζομένων, των λειτουργουσών επιχειρήσεων, και το ίδιο ισχύει φυσικά για αυτές που λειτουργικά αναστήλαμε, που διοικητικά αναστήλαμε τη λειτουργία τους, αλλά ταυτόχρονα δίνουμε και τα 800 ευρώ σε όλες τις επιχειρήσεις που λειτουργούν και ο επιχειρηματίας βάζει σε καθεστώς αναστολής τη σύμβαση εργασίας. Παίρνουμε πάνω μας εμείς ως πολιτεία το βάρος το μισθολογικό των επιχειρήσεων. Και αυτό θα γίνει μέχρι τέλος Απριλίου. Η καταβολή στο ερώτημά σας που με ρωτάτε θα είναι το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Δεν είμαι έτοιμος να πω με ακρίβεια. Οι πλατφόρμες πότε θα ξεκινήσουν? Η πλατφόρμα θα έρθει, δεν ξέρω ποιος ρώτησε, γιατί δεν έχω σταθεί. Ο Δημήτρης Περπατάρης είμαι, κύριε Υπουργέ, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Περπατάρη. Αυτή τη στιγμή, κύριε Περπατάρη, και το λέω και στην εκπομπή σας, γίνεται μία μάχη, ένας αγώνας δρόμου για να βγάλουμε την πράξη νομοθετικού περιεχομένου που θα βγει το μεσημέρι και μετά να βγουν οι εγκύκλοι ερμηνευτικοί και να φτιαχτεί η ηλεκτρονική πλατφόρμα του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη για να μπορέσουν πάνω να κουμπώσουν και οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες. Άρα το μεσημέρι θα δημοσιευτεί η πράξη νομοθετικού μας. Δίνεται και είδηση. Το μεσημέρι θα δημοσιευτεί. Επομένως όλοι θα ξέρουν τις λεπτομέρειες και την διαδικασία. Πολύ ωραία. Ναι, βεβαίως. Μέσα στην Εργάνη. Οπότε, το ξεκαθαρίζετε. Διαμέσου της Εργάνη. Ευτυχώς που υπάρχει και Εργάνη, κυρία Μαυραγάνη. Αν δεν υπήρχε, όλα αυτά που συζητάμε, όσοι καλοί νομοθέτηση και να κάνουμε, δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει και να εφαρμοστεί τίποτα. Στην Εργάνη λοιπόν θα κάνει και ο εργοδότης και ο εργαζόμενος ή ο ελεύθερος επαγγελματίας. Και οι δύο θα πρέπει να. Και οι δύο θα διασταυρωθούν μέσα από τις οδηγίες που θα δείτε και από την ερμηνευτική και από τον νόμο, όπως περιληπτικά θα αναλύονται. Η διασταύρωση των στοιχείων θα γίνει μέσα στην Εργάνη και αμέσως θα έχουμε τη δυνατότητα να παρέμβουμε για να δώσουμε τα 800 ευρώ το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Είχατε πει χθες, Υπουργέ, ότι θα ανοίξει ειδική σύνδεση στο σελίδα από τη Γενική Γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας. Αυτό θα γίνει τελικά για τους εργαζόμενους? Ακριβώς. Για τους εργαζόμενους. Νομίζω αυτή η φωνή είναι γνωστή του κύριου Πλάτζου. Καλημέρα. Και η διασταύρωση θα γίνεται μέσα από το σύστημα Εργάνη. Ναι, μέσα από το σύστημα Εργάνη. Ναι, κύριε Πλάτζο, έτσι είναι. Και σήμερα και χθες και αύριο λειτουργεί όλο το Υπουργείο Εργασίας. Αυτοί οι υπάλληλοι οι οποίοι βρίσκονται, η Γενική μου Γραμματέα, η κυρία Στρατινάκη, εργαζόμαστε κατάπαυστο γι' αυτό. Άλλο ένα ερώτημα. Αυτοί που απολύθηκαν, κύριε Υπουργέ, μέχρι τις 17 του μηνός, δηλαδή λέμε εργαζόμενοι σε κλειστές επιχειρήσεις, επαγγελματίες από αυτό, απασχολόμενοι σε ατομικές επιχειρήσεις με μείωση τζίρου, όσοι απολύθηκαν πριν από την συγκεκριμένη πράξη, τι θα γίνει με αυτούς? Έχουμε λοιπόν και την κατηγορία των εργαζομένων οι οποίοι απολύθηκαν από 1/3 έως, ας πούμε, χθες. Ναι. Προσέξτε, κυρία Μαυραγάνη, αυτό το στοιχείο δεν το ξέραμε, ούτε μπορεί να το δει κανένας άλλος. Το δημοσιοποίησα εγώ, ήμουν υποχρεωμένος, έκανα πρώτη φορά αυτή την ανακοίνωση πριν ολοκληρωθεί ο μήνας Εργάνη, διότι είδα τις απολύσεις να παίρνουν μια τραγική ταχύτητα, να εκτελήσουν με τραγική ταχύτητα. Λοιπόν, 40.000 είναι, κύριε Υπουργέ. 43.000. Μεγάλος αριθμός. Προσέξτε. 43.000 απολύσεις μέσα στο Μάρτιο. Όχι 43.000 απολύσεις, το ισοζύγιο αρνητικό 43.000. Σύγκριση έγινε ανάμεσα στα δηλαδή προσλήψεις, μείον απολύσεις, μείον 43.000. Προσέξτε. Ακόμα χειρότερα. Κύριε Πλάτζο, εσείς και κυρία Μαυραγάνη που τα ξέρετε, τα έχουμε ξαναπεί πολλές φορές.
Αυτή η εικόνα είναι πρωτοφανής για την Εργάνη. Ακόμα και την περίοδο του μνημονίου, ποτέ δεν είχαμε τέτοια τραγική εικόνα. Άρα είναι τι θα πρωτοφανής. Γίνει μόλις αυτούς. Σωστό. Γι' αυτό τον κόσμο ερχόμαστε να τον καλύψουμε με δύο τρόπους. Πρώτον, όσοι δικαιούνται το επίδομα ανεργίας θα το πάρουν. Δεύτερον, επεκτείνεται το επίδομα ανεργίας για δύο μήνες για όσους έχουν βρέθηκαν άνεργοι το πρώτο τρίμηνο του 2020, καλύπτουν και αυτή την κατηγορία χρονική των ανέργων. Χρονική παράταση δηλαδή, κύριε Υπουργέ, θα δοθεί χρονική παράταση. Θα το πάρουν δηλαδή μέχρι και τέλος Μαΐου, δύο επιδόματα παραπάνω. Ναι, και όσοι έγιναν άνεργοι από 1η Μαρτίου μέχρι και χθες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, θα πάρουν και τα 800 ευρώ. Μάλιστα. Ανεξάρτητα, αν λειτουργούσαν κάτω από καθεστώς εργασιακής σχέσης, μερικής εκπεριτροπής απασχόλησης, ή για τους λόγους που απολύθηκαν. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Θα τα δώσουμε λόγω της κρίσης, θα τα δώσουμε οριζόντια σε όλους. Επειδή ο νόμος πια θέτει τον απαράβατο όρο για να δοθούν αυτά τα λεφτά, να μην υπάρχουν απολύσεις. Αλλά ήδη οι απολύσεις έχουν γίνει για όλο αυτόν τον κόσμο που λέτε. Ερώτημα πρώτο, μήπως άργησε η κυβέρνηση να λάβει αυτό το μέτρο, άρα για να έχει μπλοκάρει αυτές τις απολύσεις. Και ερώτημα δεύτερο, αν έχει τον τρόπο να πιέσει να επαναπροσληφθούν οι άνθρωποι. Κατά κοινή ομολογία, κυρία Μαυραγάνη, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και όλοι μας κινούμαστε με ταχύτητα που συγκριτικά στην Ευρώπη με τις άλλες κυβερνήσεις, κατά κοινή ομολογία, είμαστε οι πιο ταχείς σε επίπεδο αποφάσεων και λειτουργίας κυβέρνησης. Ένα, δύο. Τα μέτρα τα παίρνουμε κάθε φορά στη βάση των νέων δεδομένων που δημιουργούνται. Mm-hmm. Η τρίτη δέσμη μέτρων, παραδείγματος χάρη που ανακοινώσαμε χθες, για να δώσουμε και τα 800 ευρώ καλύπτοντας το μισθολογικό κόστος των εν λειτουργία επιχειρήσεων, το πήραμε μετά από το μεγάλο και πολύ θετικό γεγονός ως εξέλιξη για την κυβέρνηση και την Ελλάδα, που μπήκαμε σε καθεστώς ποσοτικής χαλάρωσης. Και αυτό έδωσε ένα πολύ μεγάλο μια μεγάλη οικονομική ανάσταση στο οικονομικό μας περιβάλλον της χώρας για να πάρουμε αυτά τα μέτρα. Γι' αυτό έγινε και το διάγγελμα του Πρωθυπουργού. Μπορούν, κύριε Υπουργέ, να πιεστούν οι επιχειρηματίες, οι επιχειρήσεις να πάρουν πίσω αυτόν τον κόσμο που διώχτηκε όλο αυτό το διάστημα? Κύριε Μαυραγάνη, δεν μπορεί να γίνει η έννοια, όπως το λέτε, να πιεστούν οι επιχειρήσεις. Αυτό δεν υπάρχει, δεν νομοθετείται πιέζω. Ξέρετε πώς το εννοώ, με την έννοια των μέτρων που εξαγγέλλεται, δηλαδή φοροελαφρύνσεις, παράταση των υποχρεώσεων, για αυτούς που από εδώ και πέρα θα το κάνουν. Αυτοί που ήδη όμως φέρθηκαν έτσι με κάποιο τέτοιο μέτρο πίεσης, δεν θα μπορούσαν να πάρουν πίσω τον κόσμο? Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες που πήραμε και που θα παίρνουμε συνεχώς όσο χρειάζεται, κινούνται ακριβώς πάνω σε αυτούς τους άξονες. Mm-hmm. Έτσι ώστε να εξαναγκάζουμε σε εισαγωγικά ο κάθε επιχειρηματίας να σκέφτεται διπλά και τριπλά αν μπορεί να απολύσει, αν πρέπει, τους εργαζόμενους του. Γιατί, πρώτον, όσο αφορά τις επιχειρήσεις που υπάρχει αναστολή της λειτουργίας με διοικητική εντολή που δώσαμε εμείς, οι απολύσεις θεωρούνται άκυρες. Απαγορεύονται. Mm-hmm. Δεύτερον, όσο αφορά. Ναι, απαγορεύονται. Αυτό έχει γίνει ήδη. Για όσο διάστημα διαρκεί το συγκεκριμένο νομοθετικό. Δεύτερον, οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε λειτουργία, εάν και εφόσον θέλουν να απολαύσουν τα ευνοϊκά αυτά μέτρα τα οποία δίνουμε, αναστολή καταβολής φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και όλα τα άλλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα δώσουμε στον επιχειρηματικό κόσμο, θα πρέπει η βασική προϋπόθεση να είναι η ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας. Μάλιστα. Μια διευκρίνηση μόνο, σας παρακαλώ, για τις απολύσεις, για τους απολυμένους από 1η ως 17 Μαρτίου. Mm-hmm. Αφορά μόνο όσους εργάζονταν σε συγκεκριμένες κατηγορίες που η ΚΑΔ είναι αυτές που έχουν δημοσιευθεί? Είναι το, κύριε Πλάτζο, αφορά το σύνολο των εργαζομένων που βρέθηκαν στην Εργάνη να έχουν απολυθεί αυτό το διάστημα. Όλοι απολυμένοι, δηλαδή, όπως προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία της Εργάνης. Ακόμα και αν από την Εργάνη. Και δεν ζήτησε καμία βοήθεια. Διευκρινίστε λίγο, είναι πολύ σημαντικό το ασφαλιστικό καθεστώς για τους εργαζόμενους που θα τεθούν στο καθεστώς αναστολής της σύμβασης εργασίας. Και το θέμα επίσης των κριτηρίων, δηλαδή θα υπάρξουν κάποια κριτήρια ή οποιουσδήποτε μπορεί ο εργοδότης να θέσει κατά τη δική του κρίση και εκτίμηση. Ποιον θα θέσει σε αυτό το καθεστώς. Σε καθεστώς αναστολής. Παρακαλώ. Και τι θα γίνει με την ασφαλιστική κάλυψη αυτή. Και μετά πάμε στον κύριο Παντελή, παρακαλώ. Λοιπόν, πρώτον, όσο αφορά το καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, είναι στη διακριτική ευχέρεια του επιχειρηματία για τον αριθμό των εργαζομένων που θα θέσει σε αυτό το καθεστώς ή για το ποιους θα θέσει. Εκείνος αξιολογεί. Δίνουμε το εργαλείο αυτό στον επιχειρηματία και στην επιχείρηση για να αξιολογήσει την επιβίωση της επιχείρησής του σε συνεργασία με τους εργαζόμενους του. Ζούμε κάτω από έκτοτες συνθήκες και έτσι λοιπόν πρέπει να πάρει τη σωστή απόφαση και ο επιχειρηματίας, διότι αν δεν αποφασίσει σωστά
θα γυρίσει μπούμεραν και εναντίον τη επιχείρησή του. Ένα, Παναγιώτη. Δύο. Το ζήτημα τη ασφαλιστική κάλυψη. Καλύπτονται όλοι οι εργαζόμενοι ασφαλιστικά και αυτοί που βρίσκονται στο περιβάλλον αυτό της αναστολής της σύμβασης εργασίας και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται σε περιβάλλον αναστολής λειτουργίας επιχείρησης με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών, των ασφαλιστικών τους, με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη στη βάση του ύψους του μισθού που είχαν όταν πλήρης αποδοχές τους, πριν αποδοχές, το ακριβώς, με αυτό θα το καλύπτει ο εργοδότης ή θα το καλύψει το δημόσιο, αυτή την ασφαλιστική κάλυψη. Το καλύπτει το δημόσιο. Όσο αφορά αυτό το καλύπτει το, η πολιτεία, όσο αφορά τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων που εμείς έχουμε αναστείλει τη διοικητική την λειτουργία τους, όσο αφορά όμως τις άλλες επιχειρήσεις, έχουν το προνόμιο να μεταφέρουν αργότερα την πληρωμή των ασφαλιστικών τους φορών με εξαίρεση τους εργαζόμενους οι οποίοι μπαίνουν σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας που παίρνουμε εμείς πάνω μας αυτό το βάρος της ασφαλιστικής κάλυψης. Πάμε και σε άλλες διευκρινήσεις, αλλά Παναγιώτη. Εκείνο που θέλω να πω και να καλημερίσω τον Υπουργό είναι το εξής. Ότι καταρχάς θα πρέπει κάποιος να του πιστώσει το σύστημα της Εργάνη, γιατί πραγματικά είναι δημιούργημα δικό του και σήμερα είναι εργαλείο το οποίο χρησιμοποιείται. Όντως. Αλλά ας πάμε στα τρέχοντα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι θα πρέπει μέχρι και τις 31 Μαρτίου οι επιχειρήσεις και ταυτόχρονα οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που πλήττονται να κάνουν αυτή την αίτηση. Κύριε Υπουργέ, είναι σημαντικό να βγουν χθες, για να το πω έτσι, οι ερμηνευτικές εγκύκλοι, όχι μόνο η πράξη νομοθετικού περιεχομένου, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερη η αγωνία που έχει ο κόσμος με το τι θα γίνει με την εργασία του. Ένα δεύτερο θέμα, κύριε Υπουργέ, μιλάμε για τα 800 ευρώ που θα μπουν μέσα και θα πάρουν αυτοί οι εργαζόμενοι. Να κάνω την εξής ερώτηση, γιατί την παίρνω συνέχεια από τον κόσμο. Ένας ο οποίος δούλευε part-time, τετράωρο, αυτός θα πάρει 800 ή θα πάρει 400 ευρώ από αυτό το σύστημα? Διευκρινίστε σας παρακαλώ. Για πάμε να μας πείτε. Και νομίζω, μία μόνο παρατήρηση, νομίζω ότι θα πρέπει σε μία σειρά υποχρεώσεις, οποίες έχουν αυτές οι επιχειρήσεις, όχι μόνο αυτές που έχουν πληγεί, να δοθεί μία παράταση, παράδειγμα η ΑΠΙΔΕΤ, και να επικεντρωθούμε περισσότερο σαν λογιστικά γραφεία στο θέμα της πλατφόρμας. Για πάμε, Παναγιώτη, να μας απαντήσει. Ελάτε, κύριε Υπουργέ. Ξεκινάω, κυρία Μαυραγάνη, απευθυνόμενος προς τον κύριο Παντελή και διαμέσου του κύριου Παντελή προς όλο τον κόσμο, τους λογιστές, τα φοροτεχνικά γραφεία, και οφείλω να τους πω με απόλυτο σεβασμό ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους της ελληνικής πολιτείας. Διότι αυτή την κρίσιμη στιγμή τα λογιστήρια, οι φοροτεχνικοί και οι λογιστές σηκώνουν ένα τεράστιο βάρος, διότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να γίνει και να στηριχθεί όλο αυτό το οικοδόμημα και να φτάσει στην τσέπη του εργαζόμενου ή του επιχειρηματία αυτό που η πολιτεία νομοθετεί εκτάκτως. Άρα ευχαριστούμε πάρα πολύ όλο τον κόσμο των φοροτεχνικών, των λογιστών. Δύο. Κύριε Παντελή, το επίδομα των 800 ευρώ θα δοθεί σε όλους ανεξαιρέτως, είτε είναι με εκπεριτροποίηση είτε με μερική απασχόληση. Άρα. Είναι έκτακτες οι συνθήκες, είναι οριζόντια απόφαση, θα το πάρουν όλοι. Κατανοητό. Μέχρι τέλος Απριλίου. Τρίτον. Τρέχουμε με ταχύτητα με όλες μας τις δυνάμεις. Είμαστε καθημερινά στο Υπουργείο μια μικρή ομάδα ανθρώπων. Καταλαβαίνετε ότι και τα Υπουργεία, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν και εκείνοι δικαιώματα, άρα δεν μπορεί να είναι εν πλήρη λειτουργία το ανθρώπινο δυναμικό, δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού. Η Γενική μου Γραμματέα, στο επαναλαμβάνω, η Άννα Στρατινάκη, με το επιτελείο των νομικών που έχουμε γύρω και από το γραφείο μου και από το γραφείο της, κινούνται στην προσπάθεια να βγουν και οι ερμηνευτικές και να φτιαχτούν και οι πλατφόρμες. Ωραία. Γι' αυτό τον κόσμο, λοιπόν, αξίζει και για αυτούς ένα ευχαριστώ δημόσια, διότι ζούμε σε έκτακτες συνθήκες και αυτή τη στιγμή που μιλάμε εργάζονται να ικανοποιηθούν αυτά που είπε ο κύριος Παντελής. Ωραία. Πάμε λίγο πιο γρήγορα να θέσω και ερωτήματα του κόσμου, κύριε Υπουργέ, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και το καταλαβαίνετε. Πώς τεκμέρετε ότι υπάρχει μείωση τζίρου και θα μπουν αυτές οι επιχειρήσεις στο 800 που είπατε? Η μείωση τζίρου είναι άσκηση την οποία κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Έχει τα εργαλεία τα ψηφιακά διαμέσου της παρακολούθησης και των λογαριασμών των τραπεζών και διαμέσου του ΦΠΑ να καταλάβει πάρα πολύ εύκολα σε επίπεδο μήνα συγκριτικά με τον προηγούμενο αν μειώθηκε και πόσο ο τζίρος. Θα υπάρχει ένα πλαφόν. Οικονομικά κριτήρια. Κάποιο αυτό το ερώτημα, το ύψος του τζίρου που θα κριθεί ότι έχει μειωθεί ο τζίρος, αν η ποσοστία δηλαδή μείωση, θα μιλήσετε με τον κύριο Σταϊκούρα,
και με τον κύριο Σκυλακάκη. Στη συνέχεια. Πείτε μας κάτι άλλο. Μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους εργαζόμενους. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που ο καθένας λέει και εγώ, και εγώ, και εγώ. Μη σας λέω τώρα όλες τις περιπτώσεις, τις ξέρετε. Κύριε Υπουργέ, να θα επεκταθεί. Λογιστές, φοροτεχνικούς. Οι ΚΑΔ που δημοσιοποιήθηκαν χθες από το Υπουργείο Οικονομικών είναι ενδεικτικοί και όχι οριστικοί. Mm-hmm. Καθημερινά στη βάση της άσκησης του Υπουργείου Οικονομικών, όπως δήλωσε και ο κύριος Σκυλακάκης και ο κύριος Σταϊκούρας, επαναξιολογούνται και εφόσον βλέπουμε ότι υπάρχει μείωση του τζίρου και υπάρχουν ευάλωτες επιχειρήσεις λόγω της κρίσης, θα εντάσσονται και αυτές μέσα. Η ορομίστη άρα, η περίμετρος θα διευρύνεται. Mm-hmm. Οι ορομίστες καλύπτονται. Και αν κάποιος τυχόν έχει πάρει λεφτά από τον εργοδότη του, για παράδειγμα, θα πάρει και τα 800 ευρώ. Λοιπόν, οι ορομίστοι βρίσκονται μέσα στην αναλυτική περιοδική δήλωση και όσοι βρίσκονται στην αναλυτική περιοδική δήλωση θα πάρουν το επίδομα των 800 ευρώ. Μάλιστα. Δύο, αυτό που θέλω να πω στην εκπομπή σας, γιατί το θεωρώ σημαντικό, είναι ότι όσοι πάρουν τα 800 ευρώ, δηλαδή αναλάβει η πολιτεία να δώσει τα 800 ευρώ σε λειτουργούσες επιχειρήσεις, ναι, που μειώθηκε ο τζίρος τους, έχουν πληγεί από την κρίση, έχουν το δικαίωμα οι επιχειρήσεις να συμπληρώσουν το μισθό τους στο ύψος που ήταν πριν την, που θα αντιστοιχεί στο πραγματικό ύψος του μισθού του κάθε εργαζόμενου. Επίσης, δεν αναστέλνουμε το δικαίωμα αυτό, είναι στην ευκαιρία του του επιχειρηματία. Από τη στιγμή που θα βάλει σε καθεστώς αναστολής της εργασιακής σχέσης κάποιο εργαζόμενο και εμείς θα δώσουμε τα 800 ευρώ, εάν το θέλει αυτό ο εργοδότης, να συμπληρώσει το μισθό. Το πρώτο 15ήμερο, Υπουργέ, το μισθό καλείται να τον δώσει ο εργοδότης, έτσι δεν είναι? Το πρώτο 15ήμερο θα το δώσει ο εργοδότης, βεβαίως. Βλέπετε τώρα, κύριε Υπουργέ, από τη μία λέμε μείνετε μέσα και κάναμε και πλάκα, μην γίνει κανένα σεισμός, έγινε και σεισμός δυστυχώς. Απίστευτο. Εν πάση περιπτώσει, αυτά είναι για τους ανθρώπους. Η κυβέρνηση είναι εδώ, θα τα αντιμετωπίσουμε. Θα σας πει και ο κύριος Πέτσας. Πάμε, βεβαίως. Πάμε στα θέματά μας πάλι. Κουράγιο στον κόσμο. Θα το αντιμετωπίσουμε όλοι μαζί και αυτό το σεισμικό γεγονός στην περιοχή. Θέλω να δώσω μια χρηστική πληροφορία διαμέσου του σταθμού σας, η οποία πιστεύω διευκρινίζει ένα ζήτημα το οποίο ανοίξαμε χθες και αφορά το επίδομα του Πάσχα. Μάλιστα. Έτσι, πάμε εκεί, παρακαλώ πολύ, να δούμε τι γίνεται με το επίδομα του Πάσχα. Γιατί αποφασίσατε, στη συνέχεια, έτσι. Γιατί αποφασίσατε να πάει πιο πίσω. Δυστυχώς κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσουν. Παρακαλώ. Λοιπόν, το επίδομα του Πάσχα κατοχυρώνεται απόλυτα και είναι δικαίωμα του εργαζόμενου. Όποιος δεν το δώσει έχει ποινικές κυρώσεις. Δεύτερον, λόγω της κρίσης δίνουμε το δικαίωμα στις επιχειρήσεις πρώτον που εμείς διοικητικά αναστήλαμε τη λειτουργία τους, mm-hmm, και δεύτερον στις επιχειρήσεις που είναι οι κάδοι ονομαζόμενοι που κάνουμε κουβέντα που έχουν υποστεί πλήγμα, mm-hmm, να μετατοπίσουν την πληρωμή του Πάσχα, εάν το θέλουν, τους δίνουμε την ευκαιρία. Δεν σημαίνει ότι τους το επιβάλλουμε μέχρι το επίδομα της αδείας χρονικά. Να το δώσουν μαζί μέχρι τότε. Προτρέπω, συστήνω και κάνω έκκληση στους επιχειρηματίες που μας ακούνε ή θα δουν την εκπομπή σας να καταβάλουν εφόσον μπορούν το δώρο του Πάσχα που είναι σε αυτές τις κατηγορίες. Όλες οι άλλες επιχειρήσεις πρέπει να το καταβάλουν μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη, κύριε Κανονίκη. Οι άλλες επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουμε αναστείλει διοικητικά τη λειτουργία τους ούτε έχουν υποστεί ζημία διαμέσου των ΚΑΔ, είναι υποχρεωμένες να το δώσουν. Α, μισό λεπτό λοιπόν τώρα. Αυτό να το ξαναπείτε και να το διευκρινίσετε, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Πήρατε την απόφαση να μετατεθεί για όσους έχουν πρόβλημα και να το εξηγήσετε αυτό, δυνατότητα χωρίς κυρώσεις. Μόνο για τις επιχειρήσεις που υπάγονται στις συγκεκριμένες. Για ξεκαθαρίσω το λοιπόν, κύριε Υπουργέ, να καταλάβουμε. Ποιοι υποχρεούνται και ποιοι δεν υποχρεούνται. Πάμε. Άλλη μία φορά. Οι επιχειρήσεις που με διοικητική εντολή έχουμε αναστείλει τη λειτουργία τους έχουν το δικαίωμα, τους δίνουμε το εργαλείο να μετατοπίσουν το επίδομα του Πάσχα. Ένα. Και το αργότερο μέχρι το επίδομα αδείας. Μέχρι το επίδομα αδείας, χρονικά. Μάλιστα. Δύο, οι επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν αυτή τη στιγμή, αλλά έχουν υποστεί ζημία, πλήγμα λόγω της κρίσης, της πανδημίας, έχουν και αυτές το δικαίωμα να το κάνουν. Mm-hmm. Σε αυτές τις δύο κατηγορίες επιχειρήσεων, έκκληση προσωπική ως Υπουργού και εκ μέρους κυβέρνησης, εφόσον μπορούν να μην το κάνουν, να καταβάλουν τώρα το δώρο του Πάσχα. Μάλιστα. Δεύτερον, επιχειρήσεις οι οποίες λειτουργούν και οι οποίες δεν έχουν υποστεί πλήγμα λόγω της κρίσης, αυτές υποχρεούνται να το δώσουν. Άρα δεν είναι στη διακριτική ευχέρεια όσες λειτουργούν κανονικά και έχουν κανονικό τζίρο, σούπερ μάρκετ, φαρμακεία. Όχι.
υποχρεούνται να το δώσουν. Χάρη, ναι. Τα σούπερ μάρκετ, οι φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν έχουν υποστεί πλήγμα από την κρίση, θα το δώσουν κανονικά με βάση το νόμο, το δώρο του Πάσχα στους εργαζόμενους. Κύριε Υπουργέ, αυτές που έχουν θέσει τμήμα ή το σύνολο του προσωπικού σε αναστολή συμβάσεων εργασίας. Κοιτάξτε, από τη στιγμή που μπαίνεις σε ένα καθεστώς αναστολής λειτουργίας επιχείρησής σου, σημαίνει ότι συνδέεσαι με τον ΚΑΒ που έχεις υποστεί πλήγμα. Το συμβάσιο. Αν έχουν αναστείλει 5 συμβάσεις εργασίας μια επιχείρηση. Για να το έχεις το δικαίωμα αυτό, σημαίνει ότι η κύρια δραστηριότητά σου έχει πληγεί. Μάλιστα. Άρα λοιπόν μπαίνεις και εσύ στο ίδιο περιβάλλον της δυνατότητας. Ισχύει και για το προσωπικό που δουλεύει και για το προσωπικό που θα είναι σε αναστολή. Δηλαδή μπορεί για το σύνολο του προσωπικού να μεταθέσει την καταβολή του για Πάσχα. Για το σύνολο. Εντάξει, τώρα για το σύνολο του προσωπικού. Όχι, το ρωτάω γιατί διακρίσεις... κάποιοι θα εργάζονται και κάποιοι θα έχουν αναστολή. Ναι, εντάξει, η έκκληση που κάνουμε. Είναι για καταβολή, το καταλαβαίνετε. Είναι το καταβάλει. Το έχετε καταβάλει. Καταλαβαίνετε ότι είναι έκτακτα μέτρα που είναι και δύσκολα στην εφαρμογή. Έχετε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια να γίνει σαφέ προ του επιχειρηματίε. Και προς δραστηριότητες. Και μία άλλη ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Οι συμβάσεις που λήγουν. Υπάρχουν εργαζόμενοι που λήγουν οι συμβάσεις εργασίας τους και προσφέρουν και πολύτιμη στη πρώτη γραμμή και στην καθαριότητα. Στα hot spot υπάρχουν εκατοντάδες εργαζόμενοι αυτή τη στιγμή που έχουμε και το θέμα το ανοιχτό του. Τι γίνεται. Τι θα γίνει με αυτές τις συμβάσεις και αυτούς τους εργαζόμενους. Οι συμβάσεις που λήγουν και αφορούν το Υπουργείο Εργασίας, εννοείται προφανώς. Όπως και... τα hot spot, αυτές θα ανανεωθούν. Είναι αυτονόητο. Μάλιστα, και η σχολική τροχονόμη στους δήμους και τα εντάξει, τώρα θα ρωτήσετε και τον κύριο Σταϊκούρα. Και τον κύριο Σταϊκούρα, τον κύριο Πέτρα. Και μία έκκληση, κύριε Υπουργέ, αυτές τις δύσκολες μέρες που όπως λέτε πολύ σωστά και στο επιτελείο, μία γραμμή ενημέρωσης και πληροφόρησης των εργαζομένων. Των εργαζομένων που θα τεθούν σε καθεστώς αναστολής προς τις επιθεωρήσεις εργασίας που και αυτές έχουν κάνει προσπάθεια και είναι δίπλα στο έργο σας και προς το Υπουργείο. Μπορεί να ρωτήσει και ο εργαζόμενος και ο επιχειρηματίας. Και ο εργοδότης. Γιατί αλλάζουν τα δεδομένα, ξέρετε, ακόμα και για μας και για τους νομικούς. Ελάτε. Και για τους λογιστές κτλ. Μία δυνατότητα να δίνονται έγκυρες και έγκριτες απαντήσεις στα θέματα αυτά της καθημερινότητας για χιλιάδες ανθρώπους που είναι στα σπίτια τους αυτή τη στιγμή και αγωνιούν και για τον ιό και για την υγεία του οικογένειά τους και για το μέλλον της εργασίας τους ή της επιχείρησής τους. Δεν νομοθετούμε μόνο σε ένα πρωτοφανές περιβάλλον κρίσης, νομοθετούμε και πρωτοφανή πράγματα. Αυτά που νομοθετούμε, κυρία Μαυραγάνη και αξιότιμοι κύριοι, είναι πρωτοφανή. Εν πάση περιπτώσει, εγώ κατανοώ πλήρως και δικαιολογώ και τα ερωτήματα τα οποία υπάρχουν και ούτε είμαι από αυτούς που λένε ότι με την πράξη νομοθετικού περιεχομένου θα απαντηθούν τα ερωτήματα, διότι νομοθετούμε ένα νέο εργατικό δίκαιο, έκτακτο, αναγκαίο. Κατανοητό. Όμως, κατανοητό, κύριε Υπουργέ. Ετοιμάζουμε ειδική πλατφόρμα ενημέρωσης στη γραμματεία του Υπουργείου Εργασίας και αυτή μπαίνει, κύριε Παντελή, για να καλύψει ακριβώς, κύριε Πλάτζο, το αίτημα να ενημερώνονται οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι. Κύριε Υπουργέ, επειδή πρέπει να πάμε σε διάλειμμα, πολύ γρήγορα δύο ερωτήσεις πολύ γρήγορα. Μας ρωτάνε νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί και όλοι αυτοί στους οποίους θα δώσετε το δώρο, το 13ο ας το πούμε έτσι, πότε θα το πάρουν, και αυτοί το καλοκαίρι ή θα το πάρουν τώρα. Αυτό το εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του. Ναι. Εκτιμώ ότι θα το πάρουν τώρα. Όμως είναι αρμοδιότητα του Υπουργού, του κυρίου Θεοδωρικάτου και του κυρίου Σταϊκούρα, επειδή είναι στο δημόσιο τομέα, δεν είναι του ιδιωτικού τομέα. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, και επειδή έχει καταργηθεί το δώρο στο δημόσιο τομέα, mm-hmm. είναι ένα έκτακτο μέτρο, το οποίο οι αρμόδιοι υπουργοί θα το αποφασίσουν. Μάλιστα. Και ένα τελευταίο, μας ρωτάνε πολλοί φίλοι, εμείς δεν παίρνουμε καν σύνταξη προσωρινή, πώς θα αντέξουμε για όλους αυτούς τους αρκετές χιλιάδες ανθρώπους. Τι λέτε. Ή που έχουν καταθέσει αιτήσεις ή που περιμένουν. Και αν, μένει πίσω αυτή η προσπάθεια επιτάχυνσης της απονομής των συντάξεων, κύριε Υπουργέ, αφού δεν υπάρχει το προσωπικό. Το ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό σημαίνει κάτι, οι καθυστερήσεις. Να ξέρει ο κόσμος που έχει καταθέσει τα χαρτιά του, που περιμένει να πάρει σύνταξη. Να μας απαντήσει. Να πάρει προσύνταξη. Τι περιμένει από αυτές τις εξελίξεις. Ποιες είναι οι συνέπειες. Απαντώ πρώτον στον ΙΕΦΚΑ. Καταβάλλεται μεγάλη προσπάθεια από τους υπαλλήλους. Και τη ΔΙΚΑ, τους υπαλλήλους και του ΙΕΦΚΑ για την απονομή των συντάξεων. Μάλιστα. Έχουμε ενώσει τις δυνάμεις μας και προσπαθούμε να δώσουμε συντάξεις. Δυστυχώς, εδώ υπάρχει ένα θέμα. Αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή μειώνει τις δυνάμεις μας. Διότι είναι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι δικαιούνται την άδεια ειδικού σκοπού, οπότε η ταχύτητα απονομής θα μειωθεί. Ένα, δύο. Δεν σημαίνει αυτό όμως ότι οι στόχοι που έχουμε θέσει για την οριστική λύση του ζητήματος των εκκρεμών συντάξεων υποστήλεται. Δηλαδή,
ο χρονικός ορίζοντας που έχουμε βάλει για τον Ιούνιο να βγει αυτό, να γίνει το μεγάλο ψηφιακό άλμα της ονομαζόμενης ψηφιακής σύνταξης Atlas παραμένει. Μάλιστα. Που θα δώσει οριστική λύση. Σας ευχαριστούμε. Η συντριπτική πλειοψηφία των συνταξιούχων που δεν έχουν πάρει την οριστική τους σύνταξη παίρνουν προσωρινή σύνταξη. Αυτό είναι παθογένεια και θα αντιμετωπιστεί μόνο με αυτόν τον τρόπο που σας είπα.